Πάμε και στο αμύντιο τώρα να δούμε διάφορα θέματα. Θα καλησπερίσουμε την Vivian Misili, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της ενημερωτικής ιστοσελίδας Πολίτης της Φλόρινας και το Μένουμε Αμύντιο. Vivian, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καιρικές συνθήκες και πολικές θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά και στο Αμύντιο τις τελευταίες μέρες. Να δούμε λίγο τον καιρό. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα στο Αμύντιο, στη Φλόρινα, γενικά στη Δυτική Μακεδονία, είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής. Είμαστε μαθημένοι στα χιόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Η θερμοκρασία σήμερα έδειχνε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, άγγιξε τους μείον 21 στην πόλη της Φλόρινας. Χθες είχαμε μείον 18,7 στο Νέο Κάφκασο. Στο Αμύντεο άγγιξε τους μείον 13 τις πρωινές ώρες. Μάλιστα, είχαμε τέτοια θερμοκρασία δηλαδή στο Αμύντεο. Ακριβώς. Και να πούμε ότι τη Δευτέρα ήταν κλειστά τα σχολεία, σήμερα ήταν, άνοιξαν γύρω στις 10. Άνοιξαν στις 10, αύριο μία ώρα αργότερα. Ωραία, άρα δηλαδή αύριο την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου, στις 9 και 4 θα ανοίξουν τα σχολεία με απόφαση του Δημάρχου Αμυντέου του κυρίου Γιάννη Λιάς. Δεν πειράζει, χειμώνας είναι, θα ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες μέρες. Επειδή μιλήσαμε για τον Δήμαρχο Αμυντέου, πάμε να δούμε λίγο. Τις προηγούμενες μέρες είχε συναντήσεις με τους δύο βουλευτές του νομού, τον Σταύρο τον Παπασωτηρίου και την Θεοποίηση την Πέρκα. Την Πέρκα της Νέας Αριστεράς. Ήταν θυμοτυπική επίσκεψη στα πλαίσια της ανάλυσης των καθηκόντων του ως Δήμαρχος, προκειμένου να τον συγχαρούν. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη του Δήμου μας. Μάλιστα. Να πούμε πάντως ότι και οι δύο βουλευτές, διαβάζοντας και τα δελτία τύπου που έχει βγάλει ο κ. Λιάς, δεσμεύτηκαν να έχουν συνεργασία με το Δήμο για την επίλυση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής. Είναι πολλά τα ζητήματα και σίγουρα θα τα θέσει ο Γιάννης Λιάς στους δύο βουλευτές, οι οποίοι να τα διεκδικήσουν μέσα από τη Βουλή. Ωραία. Άλλα θέματα που μπορούμε να δούμε από την περιοχή. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο αύριο. Αύριο είναι, συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυντέου. Έχουμε δύο συνεδριάσεις. Η μία είναι η ειδική συνεδρίαση με θέμα έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυντέου. Θα ήθελα να αναλύσουμε λίγο και τα θέματα της τακτικής. Εκλογή η μία είναι στις 6 και η άλλη 6.30, μάλιστα. 6.30 ακριβώς, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο θέμα είναι εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυντέου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΗΜΑ, ορισμός μελών ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορισμός μελών ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορισμός μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών, συζήτηση και ελήψη απόφασης για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024, συζήτηση και ελήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού, συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση υλοτομίας, ορισμός υπευθύνων λογαριασμών της Τράπεζα Πειραιώς. Έχει πολλά θέματα, 18 θέματα. Βλέπω στην ενημέρωση διάδοση. 18 θέματα, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Όλα να πούμε τα βασικά τα ανέφερε, είναι τα πρώτα θέματα. Ας ελπίσουμε. Μέχρι στιγμή πάντως έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν εντάσεις και αντιπαραθέσεις σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα που υπήρχαν πάρα πολλές αντιπαραθέσεις. Βλέπουμε και οι δύο πλευρές και οι τρεις πλευρές, και ο κύριος Λιάς και η κυρία Γιαννητζοπούλου και ο κύριος Ελευθεριάδης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις και κόντρες. Και ευελπιστούμε να συνεχιστεί και έτσι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για το καλό του Δήμου μας κυρίως. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Άλλα θέματα για να ολοκληρώσουμε. Τι έχουμε? Δεν ξέρω. Θέλετε να πούμε για την επισκεψιμότητα στον Ιμφαίο? Να πούμε για την επισκεψιμότητα. Τα χιόνια για μας στην περιοχή είναι ευλογία και καθάρα. Δημήτρη, ευλογία τα επιζητούμε γιατί τονώνουν την αγορά, την τουριστική κίνηση. Τα απευχόμαστε γιατί τα έξοδα για την... Τα έξοδα θέρμανσης είναι πάρα πολλά. Κατόπιν επικοινωνίας μου με την πρόεδρο του Νυμφαίου, την κυρία Διδασκάλου, μου επιβεβαίωσε ότι η μετακίνηση των επισκεπτών ήταν ασφαλής και απόλαυσαν μοναδικές στιγμές με το χιόνι. Την Κυριακή είχαμε την κοπή της Βασιλόπιτας στην ΤΑΦ ΚΑΠΑ Αναργύρων και την βράβευση των αυτοδιοικητικών από τον πολύ δραστήριο πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γιώργο Τσιμαλίδη. Βράβευσε όλους τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι συνέβαλαν στις ενέργειες που γίνανε για την μετεγκατάσταση και την απαλωτρίωση του οικισμού.
Επίσης, είχαμε κοπή βασιλότητας και στην κοινότητα ΑΕΤΟΥ από τον πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα. Θα τα έχουμε αυτά τώρα. Από εδώ και πέρα είναι η κοπή της πίτας. Έχουμε κοπές πίτας τώρα από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Σύλλογοι φορείς. Και από εδώ και πέρα αυτό θα έχουμε. Έχουμε τις ετήσιες κοπές της Βασιλόπιδας από τους πολιτιστικούς συλλόγους όλης της Δυτικής Μακεδονίας και βλέπουμε καθημερινές εκδηλώσεις από όλους τους συλλόγους της περιοχής. Μάλιστα. Ναι, θέλω να αναφέρω επίσης ότι τα εκχιονιστικά και αλατιέρες του Δήμου ήταν επιποδός καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου προκειμένου να αντιμετωπιστούν, να ελαχιστοποιηθούν μάλλον τα προβλήματα που έφερε η κακοκαιρία. Όπως επίσης θέλω να αναφερθώ και στους ήρωες της ΔΕΔΙΕ που κι αυτοί πέρα από, κάτω από αντίξωες συνθήκες δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Τα παιδιά στην καθαριότητα, οι υπάλληλοι της καθαριότητας των Δήμων που κι αυτοί σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες είναι πάντα εκεί, δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό και παραμένουν όλα καθαρά. Ωραία. Κλείνοντας τώρα να κάνω μια επισήμανση, επειδή ήμασταν στην κοπή της πίεδας της τοπικής κοινότητας Αναργύρω, αυτό το δρόμο τον οποίο κάναμε και ρεπορτάζ τον Σεπτέμβριο και είδαμε το χάλι, η κατάσταση είναι τραγική. Το έθεσε ο Γιώργος Τσιμαλίδης στην πρώτη-τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Λιάσης ήταν εκεί, ο κύριος Αμανατίδης τον είδε. Ας κάνουν άμεση παρέμβαση το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν τεράστιες καταστροφές στο δρόστρωμα. Και κάποια στιγμή, αν κάποιος δεν γνωρίζει το δρόμο αυτό, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, μπορεί να υπάρχει και να υπάρχουμε και πρόκληση ατυχήματος, να υπάρχει και ατύχημα, και αυτό καλό είναι να αποφευχθεί. Αυτό να πούμε για μία ακόμη φορά, όσοι μας βλέπουν οι φορείς να παρεύουν στο δρόμο αυτό. Ανάργυροι, λιμνοχώροι, αετός και να γίνει άμεση αποκατάσταση, γιατί θα έχουμε αρνητικές συνέπειες και νομίζω δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες. Και θα δούμε μέχρι και τον εισαγγελέα να παρεμβαίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ωραία, Vivian, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.